σήμερα στην ημερίδα Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο κράτος, στην τοπική και στην περιφερειακή. Πολύ χαρούμενος που αυτή η ημερίδα έτσι γίνεται στο Δήμο Συντονίας, εδώ στην Νικήτη. Να ευχαριστήσω για την παρουσία τους και να τους καλωσορίσω τον Τομεάρχη Εσωτερικών, τον κύριο Αθανασίου, τον Τομεάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον κύριο Λεωκατά, την Τομεάρχησα του ΕΣΠΑ, την κυρία Ασημακοπούλου, και βέβαια τον πρόεδρο της ΠΕΡ και δήμαρχο Απελοκήπων, τον Λάζαρο τον Κερίζογλου. Αγαπητοί φίλοι, αυτός ο χώρος που εγκαινιάσαμε πολύ πρόσφατα αρχίζει να δημιουργεί το έργο το οποίο χρειάζεται να γίνονται ημερίδες επιστημονικές, κομματικές, πολιτικές και να βγαίνουν σημαντικά συμπεράσματα. Θεωρώ ότι σήμερα θα έχουμε σημαντικές ομιλίες για να έτσι να αποδείξουν ότι η Ελλάδα μπορεί να υπάρχει αυτή η μεταστροφή και να δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες για την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε αυτοί που θα μιλήσουμε σε αυτή την ημερίδα για να αποδείξουμε ότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει άλλη μέρα για την Ελλάδα. Εγώ να σας πω ότι ο Δήμος Συντονίας είναι ένας Δήμος που συνδυάζει τη θάλασσα και το βουνό, που συνδυάζει το σύγχρονο πολιτισμό με την παράδοση. Εμείς ευελπιστούμε να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού αυτό το χαρακτήρα, το περιβαλλοντολογικό και το παραδοσιακό που έχει ο τόπος μας. Και μέσα από την ευαισθησία έτσι και για τον συνάνθρωπό μας να δημιουργήσουμε πιο ισχυρές κοινωνίες, πιο ισχυρούς δεσμούς και έτσι ο τόπος μας να τύχει των καλύτερων επόμενων ημερών, του καλύτερου μέλλοντος. Να σας ευχαριστήσω όλους και να συνεχίσουμε τους χαιρετισμούς από τους υπόλοιπους. Όμως, παράληψη θα ήταν ότι η κεντρική φυσιογνωμία έτσι, της ημερίδας είναι ο Γιάννης ο Χρυσουλάκης, ο ομότιμος καθηγητής που τον γνώρισα πρόσφατα. Είναι όπως είπε κάποιος φίλος χθες, είναι μια καλή εφεδρεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για την Ελλάδα. Και νομίζω ότι η εφεδρεία θα παίξει ένα σημαντικότερο ρόλο στην εξέλιξη και στην πορεία της Ελλάδος. Συνέστη, αγαπητέ. Με ιδιαίτερη χαρά πρέπει να πω ότι βρίσκομαι στην όμορφη Χαλκιδική, κύριε Δήμαρχε, και να σας ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία και την ανταπόκριση την οποία αμέσως είχατε στο αίτημά μας για την συνδιοργάνωση αυτής της ημερίδας. Αλλά και ιδιαίτερα να μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ για το έργο που έχετε κάνει, το οποίο είναι ζητευτό για πολλούς δημάτους. Και μάλιστα με εντυπωσίασε και ένα σχετικά μικρό μέρος που έχετε κάνει για τόσο ωραίο συνεδριακό κέντρο που πρέπει να αναβληθεί να βρούμε και μιμητές. Κύριε και κύριε Συνάδελφοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, υπάρχουν πτυχές που αφορούν εξίσου την κεντρική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση.
Υπάρχουν όμως και άλλες διακριτές πτυχές, ιδίως στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης, όπου η φύση των προβλημάτων είναι διαφορετική και δεν μπορούν να δοθούν φυσικά ομοιόμορφες λύσεις. Θα αφήσω τα ζητήματα της κεντρικής διοίκησης του κ. Γιουργαντά, ο οποίος θα λάβει μετά τον λόγο, και θα ήθελα εντάχει να προβώ σε κάποιες παρατηρήσεις για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ και αρκετά χρόνια, το πιο δημοφιλές θέμα στις συζητήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο Καλλικράτης και η εφαρμογή του. Ο Καλλικράτης σχεδιάστηκε και νομοθετήθηκε το 2010, την εποχή που κατά την ομολογία των τότε διοικούντων λεφτά υπήρχε. Εφαρμόστηκε όμως την εποχή, συγχωρήστε με την έκφραση, που δεν υπήρχε σάνιο, όπως είχε πει υπουργός της ίδιας παράταξης. Να μην θυμηθώ δε και τα ευτράπελα που προσιάστηκαν τότε, ένα από τα οποία αφορούσε ένα σημαντικό ποσό υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης στον προϋπολογισμό του 2013, το οποίο τελικά δεν αποδόθηκε ποτέ, γιατί η τότε κυβέρνηση του Πασό συνειδητοποίησε κατόπιν εορτής ότι είχε κάνει λάθος. Βέβαια, όλοι οι προϋπολογισμοί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας είχαν ήδη καταρτιστεί με βάση και το ποσό αυτό. Οι αυτοδιοικητικοί τα θυμούνται αυτό. Ας κλείσουμε όμως εδώ την παρένθεση, καταλήγοντας πως η εφαρμογή του Καλλικράτη συνέπεσε με την πιο οξία οικονομική κρίση που έζησε η χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες, ενώ την ίδια στιγμή έπρεπε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα αλλά και στην εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων. Τα τελευταία χρόνια ήταν ένα μεγάλο τεστ για την αυτοδιοίκηση. Μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες που αντιμετώπισε ο θεσμός και ιδίως η αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού. Από τη μια πλευρά, η τοπική αυτοδιοίκηση διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ασκούμενη κοινωνική πολιτική και είναι ο θεσμός με τον οποίο ο πολίτης έρχεται καθημερινά σε άμεση επαφή. Ο Δήμαρχος είναι ο τοπικός άρχοντας από τον οποίο ο Δημότης περιμένει να τον απαλλάξει ή να του επιλύσει πολλά από τα καθημερινά του προβλήματα. Ενδεχόμενη αποτυχία του Δήμου στο ρόλο αυτό θα σημαίνει αποτυχία του ίδιου του κράτους, με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους. Ταυτόχρονα όμως, ο Δήμος είχε να ανταποκριθεί και στο ρόλο του έχοντας λιγότερα χρήματα από ποτέ, λόγω της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης. Τέλος, έπρεπε να ανταπεξέλθει στις δομικές αλλαγές που επέτασε ο Καλλικράτης, αλλά και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πολιτικής και οικονομικής συντηρίας, όπως το παρατηρητήριο της οικονομικής αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έδωσε τη θέση του στην αυτοτελή υπηρεσία ελέγχου νομιμότητος του ΟΤΑ και άλλα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είχε επομένως ένα πραγματικό τιτάνιο έργο να φέρει σε πέρας, ιδίως για κάποιους μικρότερους Δήμους που τους λείπει και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η κατάσταση ήταν πραγματικά οριακή. Σήμερα όμως μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως στην πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, η τοπική αυτοδιοίκηση στάθηκε όρθια και κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτή την τόσο δύσκολη δοκιμασία. Και αυτό οφείλεται χάρη στην εργατικότητα και την αυτοθυσία, θα έλεγα, των τοπικών αρχόντων, των δημάρχων και των συμβούλων. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το λησμονούμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σταθούμε κριτικά απέναντι στην εμπειρία των τελευταίων 6 ετών. Οι κρατούσες συνθήκες ανάγκασαν τις δομές της αυτοδιοίκησης να δουλέψουν σε ρυθμούς συχνά φρενήρες. Απέτησαν υπομονή και επιμονή από τους τοπικούς άρχοντες, τους υπαλλήλους των Δήμων και τους δημότες. Δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον ιδιαίτερους δύσκολο, πολλές φορές ακραίο, αλλά και ένα περιβάλλον που μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε πλέον με γενναιότητα και σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο και τις δομές της αυτοδιοίκησης. Είναι η ώρα λοιπόν να προβούμε σε μια γενναία αξιολόγηση του Καλλικράτη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά θα παρακολουθήσω με αμείωτο ενδιαφέρον την εισήγηση του κυρίου Γιουργαντά και του κυρίου Γιουργαντά, με λέγεται γενικότερα θέματα του κράτους, αλλά και του κυρίου Ιωάννη Γιώργου επ' αυτού του θέματος, γιατί είναι ειδική η ανάλυση την οποία θα μας κάνει. Στην αξιολόγηση πάντως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και αμήνυκτοι. Οφείλουμε όμως κατά τη διάρκεια της και αφού ολοκληρωθεί να θέτουμε και τα σωστά ερωτήματα. Έχει αξία να καταλήξουμε αν και πού ωφέλησε ο Καλλικράτης ή να αναρωτηθούμε μήπως το προγενέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο του Καλλικράτη, το προγενέστερο, ήταν καλύτερο ή χειρότερο. Αυτό όμως δεν είναι το βασικότερο ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί στην παρούσα συγκυρία. Και το λέω αυτό εγώ, ο οποίος κατάγομαι από ένα νησί, τη Λέσβο, η οποία διοικήθηκε κατάφορα από τον Καλλικράτη. Το έχεις εντοπίσει και το επανάληψε ο Λάζαρος.
κατά γενική ομολογία. Το σημαντικό ερώτημα είναι μετά από όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, τι ακριβώς αυτοδιοίκηση θέλουμε, τι έρχεται μετά από τον Μπελικράτη. Αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν από την παρούσα κυβέρνηση, η οποία δεν έχει ούτε τις γνώσεις ούτε τη σωστή νοοτροπία, αλλά κυρίως δεν διαθέτει τη βούληση για μεταρρυθμίσεις και τομές. Αυτό άλλωστε καθίσταται σαφές από τα νομοθετήματα και τα νομοσχέδιά της, που κατά βάση αποτελούν σειραφές από μικροδιευθετήσεις και εξυπηρετήσεις που αγγίζουν και συχνά ξεπερνούν τα όρια του νοσοκομείου. Το είδαμε αυτό άλλωστε στο σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των στέρεων από την, το οποίο αποσύρθηκε κατ' κακώς. Το βλέπουμε επίσης και στο πολυνομοσχέδιο για το ΣΟΤΑ που είναι τώρα στα σκαλιά. Καμιά στρατηγική, κανένα σχέδιο, μόνο εξυπηρετήσεις και χάρη στους πολιτικούς φίλους της κυβέρνησης, προκειμένου να κρατηθεί η κυβέρνηση αυτή στην εξουσία. Αλλά αυτό δεν θα το καταφέρει, γιατί οι μέρες τους είναι μετρημένες. Η σημερινή εποχή απαιτεί από την παράταξή μας γενναιότητα, εντιμότητα και ειλικρίνεια. Η χώρα μας περιμένει από τη Νέα Δημοκρατία τη σύγχρονη ευρωπαϊκή παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και στην οποία ηγείται σήμερα ο αρχηγός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαιτεί λοιπόν ένα όραμα που θα δώσει ελπίδα για το αύριο. Στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε καθήκον να διαμορφώσουμε μια πρόταση σύγχρονη με σεβασμό στις ανάγκες του πολίτη και την συνταγματικά καταχειρωμένη ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτός από το όραμα όμως πρέπει να έχουμε και σχέδια. Πρέπει να εξειδικεύσουμε τις πολιτικές και τα εργαλεία που θα εγγυηθούν ότι το όραμά μας είναι πραγματοποιήσιμο, λειτουργικό, αποτελεσματικό και όχι απλά ένα ακόμα σχέδιο επί χάρη. Φρονώ πως οι εισηγήσεις της σημερινής ημερίδας έχουν εντοπίσει πολλά από τα ζητήματα που είναι κύρια για την τοπική αυτοδιοίκηση του σήμερα και του αύριο. Οργάνωση και αξιολόγηση των δομών, αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, θα μας τα πει αυτά η κυρία Σημαντοπούλου, η οποία είναι ειδική στα ζητήματα αυτά, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εθελοντισμός, διοικητική μεταρρύθμιση και αξιολόγηση του Καλλικράτη, την οποία ήδη προανέφερα. Είναι εύλογο ότι δεν θα μπορέσουμε να εξελίξουν όλα τα ζητήματα που αφορούν το ΣΟΤΑ σε μια μόνο ημερίδα. Αλλά πιστεύω πως τα θέματα που επιλέγησαν είναι τα πιο κρίσιμα και γι' αυτό οφείλουμε να συζητήσουμε γι' αυτά εκτενώς και χωρίς παροπίδες. Θέλω να ελπίζω ότι σήμερα μετά τις εξαιρετικές εισηγήσεις των έγκριτων μιλητών μας θα ακολουθήσουν και ζωηρές συζητήσεις από αυτών των θεματικών. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εισηγητές μας για τον χρόνο και τη διάθεσή τους να συνεισφέρουν σε αυτό το όραμα με τις θέσεις τους. Όλους όσους εργάστηκαν για την επιτυχή διοργάνωση αυτής της ημερίδας, καθώς και τον κύριο Γιωργαντά, ο οποίος είχε και την ιδέα να γίνει το συνέδριο εδώ στη Χαλκιδική, τον τομέα του, τον κύριο Χρυσολάκη, ο οποίος είχε αναλάβει όλη την οργάνωση, ιδιαίτερα τον Δήμαρχο, την κυρία Σημαντοπούλου και όλους τους ομιλητές μας. Τέλος, οφείλω να μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κατορθώσατε να παρευρεθείτε σήμερα εδώ σε μια χρονική στιγμή που δεν είναι ευκολότερη για κανέναν από εμάς και να ευχηθώ όλοι μας να αποχωρήσουμε από τη Χαλκιδική Δική σοφότερη με νέες ιδέες και προβληματισμούς. Σας ευχαριστώ. Αντιδιάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Βουλευτή Κιλκής κ. Γιώργο Γιωργαντά και τέως Υφυπουργό Παιδείας. Καλημέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω τη σειρά μου το Δήμαρχο, γιατί πραγματικά χωρίς τη δικιά του συνδρομή δεν θα μπορούσε σήμερα να γίνει η συγκεκριμένη ημερίδα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε δύο ζητήματα σε σχέση με όλους τους παρευρισκομένους, γιατί αυτό που είναι η επιδίωξη της σημερινής ημερίδας είναι να φύγουν όποιοι κατάφεραν και ήρθαν σήμερα εδώ, γιατί ξέραμε ότι θα είναι δύσκολη ημέρα, είναι δύσκολη συγκυρία, αλλά να φύγουν έχοντας αποκομίσει κάποια ωφέλη, κάποια περισσότερη γνώση από εξειδικευμένους εισηγητές πάνω σε ζητήματα τα οποία έπρεπε να είναι προτεραιότητα για τη χώρα μας, τα οποία δυστυχώς δεν είναι. Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουν, και σε αυτό δεν ευθύνονται οι ίδιοι,
Υπάρχει ευθύνη της κεντρικής διοίκησης και της πολιτείας διαχρονικά σε αυτό. Δεν έχουν γνώση για το τι σημαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν έχουν γνώση για το ποια μπορεί να είναι τα ωφέλη μιας τέτοιας μεταρρύθμισης και σε σχέση με την εξάρτηση της γραφειοκρατίας και σε σχέση με τα οικονομικά ωφέλη που μπορούν να υπάρξουν και σε σχέση με την διαφάνεια και σε σχέση με την διαχείριση δεδομένων. Δεν το φρόντισε αυτό τόσα χρόνια η ίδια η πολιτεία. Και δεν το φρόντισε γιατί δυστυχώς και άλλες προτεραιότητες. Ενώ η συγκεκριμένη προτεραιότητα δίνει την δυνατότητα στον πολίτη και να μην χρειάζεται την άμεση επαφή με την διοίκηση και με τις υπηρεσίες, γιατί θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί από αποστάσεις και ηλεκτρονικά σε μεγάλο μέρος των αναγκών του, αλλά και συγχρόνως θα βοηθούσε στην εξάλληψη φαινομένων διαφοράς. Δυστυχώς, ως χώρα, παρόλο που έχει ανακοινωθεί πολλές φορές ότι γίνονται προσπάθειες στο συγκεκριμένο τομέα, οι προσπάθειες αυτές ήταν ημιτελείς ή πολλές φορές είχαν μείνει μόνο σε ένα επίπεδο λεκτικό. Η μόνη ουσιαστική προσπάθεια που έγινε, καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της κέντρου, τον κύριο Πατούλη. Η μόνη ουσιαστική προσπάθεια που έγινε πράγματι για να πάμε ένα βήμα παραπέρα σε αυτό το ζήτημα έγινε από τον Υπουργό της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της πιο προηγούμενης κυβέρνησης, από τον Κυριάκο του Μητσοτάκη. Δεν το αναφέρουμε επειδή αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας άνθρωπος που πίστεψε σε αυτό, που προσπάθησε να βάλει τις βάσεις για μία εξάπλωση της διαχείρισης, μια διάχυση της προσπάθειας αυτής σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, κάνοντας πράξη αρχικά από το ίδιο του το Υπουργείο την καθολική ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι το μόνο Υπουργείο στο οποίο υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη για καθολική ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων. Θα αναγκαστώ να καλημερίσω και τον βουλευτή, τον κύριο Βαγιονάτο Γιώργο. Καλημέρα, κύριε αγαπητέ συνάδελφε, καλημέρα. Δεν έχει γίνει δυστυχώς κατανοητό ότι η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να είναι μόνο λεκτική, πρέπει να είναι ουσιαστική. Για να δείξω τα παραδείγματα κατά τα οποία πραγματικά η κεντρική διοίκηση δεν προσβλέπει σε μια ουσιαστική βελτίωση των λειτουργιών αυτών, θα σας πω το εξής. Από τους 330 δήμους που υπάρχουν στη χώρα, περίπου στους 250 εξ αυτών δεν υπάρχει υπάλληλος πληροφορικής. Όταν δεν υπάρχει ένας υπάλληλος πληροφορικής σε τόσο μεγάλο αριθμό δήμων στη χώρα, πώς μπορούμε να ευελπιστούμε ότι πραγματικά θα υπάρξει μια ουσιαστική πολιτική επάνω στο ζήτημα αυτό? Επίσης, ο πολίτης δεν γίνεται κοινωνός των ευεργετημάτων από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, από την χρήση του ηλεκτρονικού τρόπου για να μπορεί να καρπώνεται τα αποτελέσματα για τις υπηρεσίες που χρειάζεται από κάθε δήμο. Ενώ όλα τα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά από όλους τους υπαλλήλους, η διακίνησή τους δεν γίνεται ηλεκτρονικά. Σκεφτείτε μόνο σε επίπεδο οικονομικό τι ωφέλη θα υπήρχαν αν όλο αυτό το χαρτί το οποίο τυπώνεται και το οποίο χρησιμοποιείται για τέτοιες υπηρεσίες δεν θα χρειαζόταν να τυπωθεί. Σκεφτείτε αν όλα γινόταν με έναν ηλεκτρονικό τρόπο και με δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεγάλη ομάδα πολιτών, με τη δυνατότητα πρόσβασης φανταστείτε πόσα φαινόμενα διαφοράς θα είχαν εξαλειφθεί. Μια προσπάθεια που έγινε ήταν με τη διάβια. Η διάβια πράγματι ξεκίνησε ως ένα τέτοιο εργαλείο έτσι διαχειρήσεως ενημέρωσης, διάξης πληροφόρησης σε πολλά ζητήματα. Πριν όμως ήρθε η πολιτεία δυστυχώς και αναφέρομαι στην παρούσα κυβέρνηση με πολλές εξαιρέσεις τις οποίες έθεσε στην πορεία και αυτή τη στιγμή έχει απαξιωθεί ο ρόλος της διάβιας. Είμαστε στο οριακό σημείο ο πολίτης να ακούει τη λέξη ηλεκτρονική διακυβέρνηση και γι' αυτό να σημαίνει μία ακόμα πτυχή γραφειοκρατίας. Δυστυχώς, πρέπει λοιπόν να γίνει
μια επανεκκίνηση της προσπάθειας της σχετικής διοίκησης όλων των φορέων, όλων των δημοσίων υπηρεσιών, όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να υπάρξει μια πραγματική συντεταγμένη προσπάθεια, η οποία θα έχει ένα καθολικό χαρακτήρα, γιατί δεν μπορεί ο κάθε φορέας να έχει ένα δικό του σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Να γίνει λοιπόν αυτή η προσπάθεια κεντρικά, να έχει ένα καθολικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να μπορέσει πράγματι και ο Έλληνας πολίτης να έχει τα ωφέλη από μια τέτοια εξέλιξη, η οποία είναι αναπόφευκτη να συμβεί, απλά όσο την καθυστερούμε ζημιώνεται και το κράτος και ο πολίτης. Δυστυχώς μια τέτοια προσπάθεια μπορεί να γίνει μόνο, και το λέω δυστυχώς γιατί ήταν μια προσπάθεια που θα βοηθούσε όλη τη χώρα, μπορεί να γίνει μόνο από μια κυβέρνηση μιας δημοκρατίας. Γιατί και έδειξε δείγμα το ότι πιστεύει σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά και πραγματικά γιατί είναι μέσα στο DNA των ανθρώπων οι οποίοι διαχειρίζονται είτε τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε γενικότερα τα ζητήματα της κεντρικής διοίκησης, όποτε τους δόθηκε η δυνατότητα να τα διαχειριστούν. Η σημερινή ημερίδα είναι σίγουρο ότι θα συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστώ ότι από τις τοποθετήσεις των ειδικών εισαγητών σήμερα πρωινό Σαββάτου στη Χαλκιδική θα έχετε την ευκαιρία να αποκομίσετε κάποια πρακτικά ωφέλη από τη συζήτηση η οποία θα γίνει, έτσι ώστε να θεωρήσετε πραγματικά ότι ήταν παραγωγικός ο χρόνος σας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον Δήμαρχο. Να είστε καλά και καλές διακοπές σε όλους. Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δήμαρχο Αμαρουσίου, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και στέλεχος που όλοι μαζί μπορούμε με ένα εξαίρετο έργο το οποίο έχει παρουσιάσει τον φίλο τον Γιώργο τον Πατούλη. Θα ήθελα, αγαπητοί τομεάρχες εσωτερικών διοικητικής μεταρρύθμισης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του κόμματός μας, κύριε Χρυσουλάκη, διοργανωτή αυτής της προσπάθειας μαζί βεβαίως με τους βουλευτές μας, κύριοι βουλευτές, αγαπητές φίλε Δήμαρχε Γιάννη Τζίτζιο και συνοδοιπόρες στην προσπάθεια για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στην αυτοδιοίκηση, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, φίλες και φίλοι, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ πραγματικά τους διοργανωτές σημερινής εκδήλωσης, οι οποίοι επέλεξαν να διεξαχθεί μια συζήτηση πάνω σε ένα ζήτημα που αποτελεί για την πατρίδα μας, αλλά και την αυτοδιοίκηση, ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Η νέα διοικητική οργάνωση του κράτους μας και η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα στάδια της συγκίνησης είναι αυτό που λέμε μεταρρύθμιση στο κράτος και στην λειτουργία του. Θα αποτελέσουν ίσως το μεγάλο στίχημα της επόμενης κυβέρνησης χώρας μας, που όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ αγανεμογνωριζόμαστε για να είναι μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, πρώτη πολιτική δύναμη, βασικό κυβερνητικό εταίρο. Και βέβαια ευχόμαστε, πιστεύουμε, ελπίζουμε και τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Η σημερινή ημερίδα στον τομέα εσωτερικών και στον τομέα διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί, αλλά και πρέπει, να αποτελέσει την αφετηρία ενός πολύ ουσιαστικού και αποδοτικού διαλόγου αφενός μεταξύ των αιρετών εκπροσώπων και του θεσμού μας, αφετέρου των στελεχών της παράταξής μας που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κυβερνητικού μας προγράμματος, έτσι ώστε πολύ σύντομα να έχει διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναμόρφωση του κράτους, το οποίο θα αποβλέπει μεταξύ άλλων τον αναβαθμισμένο ρόλο που θα κληθεί να παίξει στο νέο αυτό μοντέλο κρατικής οργάνωσης και αυτοδιοίκησης, καθώς και πώς θα συνδεθεί η λειτουργία των Δήμων με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της πατρίδας μας. Καλωσορίζω και τον φίλο συνάδελφο, τον ζωγράφο, μεγάλος και σημαντικός αυτοκινητικός της πατρίδας μας.
Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ ισχυρό, βεβαίως, δεσμό, δεσμούς θα έλεγα με την αυτοδιοίκηση. Αυτούς τους δεσμούς πρέπει να τους διατηρήσει, αλλά ακόμα περισσότερο να τους ενισχύσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Άλλη πολιτική δύναμη της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει μέσα από την αντίληψη αυτή την οποία θεωρούμε ότι πρέπει να μετουσιωθεί άμεσα, ώστε η ανάπτυξη οικονομική αλλά και κοινωνική σταθερότητα να γίνει στην πατρίδα μας, αλλά μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρξει τοπική ανάπτυξη. Εάν δεν υπάρχει ισχυρή δύναμη, αγαπητοί κοινοβουλευτικοί και συνάδελφοι, που να αγωνίζονται για την πρόθεση των τοπικών τους συμφερόντων, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόθεση και δυνατότητα ανάπτυξη της πατρίδας μας. Η αναγκαία μεταρρύθμιση του κράτους πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την επόμενη κυβέρνηση της χώρας και βεβαίως αυτό αποτελεί μεγάλο βάρος που θα πρέπει να το δει αμέσως, όπως γίνεται και σε αυτή τη συζήτηση, η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή επιβάλλεται και πρέπει να είναι η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί και πρέπει να καταγράψει για μια ακόμα φορά στην πολιτική της ιστορία της χώρας ότι είναι η μόνη υπεύθυνη πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει μεταρρυθμιστική πολιτική. Σε αυτή την αναγκαία μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας, η αυτοδιοίκηση θα δώσει το δυναμικό παρόν με σύγχρονες, τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις. Η ΚΕΔΕ έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένες θέσεις και απόψεις για τη στρατηγική των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υιοθετηθούν. Η στρατηγική μας θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί σε 9 προτάσεις που είναι οι εξής. Πρώτον, αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας με βάση την αρχή της επικουρικότητος και εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του ενιαίου σκοπού των δημόσιων πολιτικών. Δεύτερον, φορολογική αποκέντρωση με ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας, αύξηση της αντιληπτικότητας φόρου και με ενίσχυση της τοπικής λογοδοσίας και του ελέγχου. Τρίτον, εγκαθίδρυση ενός νέου μηχανισμού εισπράξης τοπικών εσόδων που θα είναι διακριτό από το φορολογικό μηχανισμό του κράτους για την άμεση εισπράξη των εσόδων που αναλογούν στην τοπική αυτοδιοίκηση με ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας. Τέταρτον, ενίσχυση των δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρήση της τεχνολογίας επικοινωνίας που να ευνοεί τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, ενημέρωση, διαφάνεια και έλεγχο στις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πέμπτον, κατοχύρωση της καταστατικής θέσης των εργατών και του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έκτον, ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης με την εκπόνηση ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Έβδομον, ενίσχυση των δομών της κοινωνικής οικονομίας με μεγαλύτερη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και ενίσχυση του ρόλου της στο συντονισμό των πολιτικών όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται τοπικά. Όγδον, θεσμοθέτηση μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση και ένατον, διαμόρφωση πλαισίου και παροχή κινήτρων διαβαθμιστικής και διαδημοτικής συνεργασίας και συνεργασίας πόλεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας πολυχωρικής συνεργασίας. Είναι σίγουρο ότι με τις θέσεις αυτές, τις οποίες βεβαίως θα θέσουμε υπόψη όλων των πολιτικών κομμάτων, άλλωστε προσεχή Τρίτη είναι προγραμματισμένη συνάντηση του
Προεδρείου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με τον Πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να του παραδώσουμε τις θέσεις μας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και να αναπτύξουμε, αλλά και να θέσουμε υπόψη τη μελέτη που καταρτήσαμε μέσω του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ για την υιοθέτηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων σε όλα τα στάδια της δημόσιας διοίκησης. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω πραγματικά ότι οι θέσεις που ως αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού έχουν επεξεργαστεί μπορούν άμεσα να συμπεριληφθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να γίνουν πράξη. Είναι θέσεις με προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, ως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ως αιρετή εκπρόσωπη του θεσμού που βρίσκεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο εκύτερα στην κοινωνία και τους πολίτες, θεωρούμε πλέον ότι έχει φτάσει η στιγμή για μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στην οργάνωση του κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Με κύριο Μοκλό, την αναβάθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης στο νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας με βάση την αρχή της επικουρικότητας και της εκκίνησης. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πληρώνουμε όλοι μας πολύ ακριβά την ανικανότητα και τους επικίνδυνους πειραματισμούς της πιο άπειρης και καταστροφικής κυβέρνησης που γνώρισε ποτέ η χώρα στη μεταπολεμική της ιστορία. Πρέπει να τελειώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται από αυτή τη συγκυβέρνηση, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να προετοιμαστούμε ώστε όχι μόνο να κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά κυρίως για να κυβερνήσουμε σωστά όπως επιβάλλει η ιστορική αναγκαιότητα αυτή την περίοδο για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της χώρας. Αλλά για να παλαβούμε χρειάζεται συνεργασία, ενότητα των δυνάμεων, σοβαρός και υπεύθυνος σχεδιασμός, αναγνώριση των λαθών του παρελθόντος, αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μας με την κοινωνία και τους πολίτες. Χρειάζεται να υιοθετήσουμε ως αυριανή κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το μελούμενο αλλά και το αναγκαίο, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις, τις αγωνίες και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τους αιρετούς εκπροσώπους τους. Ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα αναβαθμίσει την αυτοδιοίκηση στο διοικητικό, δημοσιονομικό και πολιτικό χάρτη της χώρας. Με αυτές τις σκέψεις θέλω και πάλι να συγχαρώ όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν και συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή και για τη σημερινή μέρα, βεβαίως τους τομεάρχες, τον Δήμαρχο, ο οποίος οφείλω να πω ότι είναι από τους πολύ στενούς συνεργάτες μας στην προσπάθεια που κάνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, λαμβάνοντας πάντα υπόψη βεβαίως και τη ΣΠΕΡ που έχουμε την τιμή να έχουμε τον Λάζαρο τον Κυρίζοβλου στην Κεντρική Μακεδονία, ένα από τους έμπειρους αυτοδιοικητικούς, αλλά και συγχρόνως, όπως είπα και πριν, ενώνοντας τις δυνάμεις μας. Και κύριε Χρυσουλάκη, σε εσάς συγχαρητήρια, γιατί ξέρω ότι αυτές τις μέρες και βεβαίως γνωρίζοντας και από το παρελθόν τις δικές σας ικανότητες, κάνετε καλύτερα και θα κάνετε καλύτερα ώστε μαζί με όλους μας να συμβάλλετε η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο να γυρίσει ως κυβέρνηση, αλλά κυρίως να διοικήσει ώστε η χώρα να πάει μπροστά. Ευχαριστώ πολύ.